Και θανάσει, θα ξεκινήσουμε από εσένα. Και ο Μετβέντεφ ξαναβάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών και λέει ότι αν στείλετε πυρηνικά στην Ουκρανία, αυτό θα ισοδυναμεί με την έναρξη πολέμου τη Δύση με τη Ρωσία. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από την επίθεση που είχαμε στο αεροδρόμιο του Κούρσκ. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Φαίνεται πω αυτό είναι ίσω το σοβαρότερο αυτή τη στιγμή. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν το τελευταίο τρίμηνο δύο τουλάχιστον χτυπήματα με χρήση δυτικών πυράβλων και προαναγγέλει αντίπεινα εναντίον των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση. Δόθηκαν στη δημοσιότητα και πλάνα, φωτογραφίε από το χτύπημα. Από, μάλλον από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αποδεδειγμένα αμερικανικοί άτακαμ, οι οποίοι, όπω έχει ανακοινώσει η Μόσχα, θεωρούνται άμεση εμπλοκή Αμερικανών χειριστών στον πόλεμο. Και δε, βλέπουμε α, εδώ και τη σχετική α, φωτογραφία. Ο, τα συγκεκριμένα θράψματα είναι από χτύπημα α, στο αεροδρόμιο του Κούρσκ, σε ένα από τα αεροδρόμια τη πόλη Κούρσκ και σίγουρα επιβεβαιώνεται ένα ακόμη χτύπημα εναντίον α, αντιεροπορικών αντιοροπορικών S-400 με χρήση παρόμοιων αμερικανικών πυράβλων. Ε, νομίζω είναι υπόθεση μερικών ωρών ή κάποιων ημερών το πολύ το ο, χτύπημα που δεν ξέρουμε, δεν προαναγγέλλεται αν θα είναι κάτι αντίστοιχο όπως ο Αρέσνικ που χρησιμοποιήθηκε αν θα είναι μόνο ένα α, και πού ακριβώς εναντίον ποιών στόχων. Ε, όπως ε, ανέφερες και στην αρχή, είναι σαφές ότι ε, οδηγούμαστε σε κάποια ε, κλιμάκωση ή τέλο πάντων σε φόβου ότι μπορεί να υπάρξει αυτή. Ο Δημήτρη Μετριοδέφο, κληρό του Κρεμλίνου, προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε διανοηθεί να μεταβιβάσει πυρηνικά όπλα στο Κίεβο, αυτό σημαίνει ότι συμμετέχει σε επίθεση εναντίον τη Ρωσία, έτσι θα εκλαμβάνεται. Ε, υπάρχουν αρκετοί σχολιαστέ που ε, ε, θεωρούν ότι η τελο παντων σε φοβους οτι μπορει να υπαρξει αυτη ο δημητρη ο κληρο του κρεμλινου προειδοποιησε είναι έτοιμη για κάθε είδου κλιμάκωση καθώς εξηγούν ότι ο πόλεμος για τη Ρωσία με το ΝΑΤΟ είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Ε, υπάρχουν αρκετοί αναλυτές που συζητούν το τι σημαίνει όλη αυτή η υπόθεση των πυρηνικών. Τι σημαίνει, Θανάση, ότι... και ποια είναι και τα στάδια της κλιμάκωσης μέχρι το ενδεχόμενο της χρήσης πυρηνικών από τη Ρωσία. Φαίνεται πως με βάση τους ειδικού διπλωματικούς και αμυντικούς παράγοντες με τους οποίους συνομιλώ υπάρχουν δύο μόνο ακόμη στάδια που δεν έχουν διανυθεί σε αυτό το πόλεμο πριν φτάσουμε στα πυρηνικά όπλα. Το ένα είναι χερσαία στρατεύματα από την πλευρά του ΝΑΤΟ και η συμμετοχή στον πόλεμο αυτών των δυτικών αεροσκαφών. Θυμίζω ότι η συζήτηση αυτή είχε γίνει εν πολλής στο παρελθόν. Είχαν προαναγγελθεί τα δυτικά αεροσκάφη, ότι θα σταλούν ένας αριθμός F-16 και άλλα δυτικά αεροσκάφη, τα οποία θα ενταχθούν στις δυνάμεις των, του, της Ουκρανίας. Η Μόσχα έχει προαναγγείλει ότι αντιμετωπίζει ειδικά τα αμερικανικά F-16 ως ενδυνάμει φορείς πυρηνικών όπλων, έτσι δηλαδή θα τα υποδεχθεί στο θέατρο των συγκρούσεων. Και όλα πλέον είναι ανοιχτά, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν δηλαδή τότε θα δούμε κάτι χειρότερο, θα δούμε δηλαδή από τη μεριά της κάποιο είδου κλιμάκωση. Πάντως, όπως και ο Μετβέντεφ, έτσι και άλλοι εξωματούχοι από τη Μόσχα, για παράδειγμα η Μαρία Ζαχάροβα, υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει οι Δυτικοί να ξαναδιαβάσουν και να διαβάσουν ως το τέλος το νέο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, καθώς θεωρούν ότι τα πράγματα οδηγούνται ίσω και στο πιο ακραίο σημείο του. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση τώρα τη Ρωσία στο νέο αυτό χτύπημα των Ουκρανών με του Αμερικανικού πυράβλου.